Σταματούν τα σχολικά γεύματα για τους μαθητές σε όλα τα σχολεία της Λαμίας με απόφαση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής. Ήδη το εργοστάσιο που παρασκεύαζε το φαγητό των μαθητών με εντολή του ΕΦΕΤ σταμάτησε τη λειτουργία του μετά τη μαζική δηλητηρίαση μαθητών. Ενώ το site του Οικονομικού Ταχυδρόμου αποκαλύπτει ότι ένα χρόνο πριν το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας είχε κάνει αυστηρές συστάσεις στη συγκεκριμένη εταιρεία για διορθωτικές ενέργειες στην προμήθεια γευμάτων και ενοπών λαχανικών. Την αναστολή διανομής γευμάτων στα σχολεία της Λαμίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μετά την απόφαση του ΕΦΕΤ να αναστείλει τη λειτουργία του εργοστασίου. Πρόκειται για την εταιρεία που κατασκεύαζε τα σχολικά γεύματα, από τα οποία προκλήθηκε μαζική τροφική δηλητηρίαση σε τουλάχιστον 63 μαθητές 7 σχολείων της περιοχής. Δύο ημέρες μετά, στο ίδιο εργοστάσιο ξέσπασε φωτιά. Όπως αποκάλυψε ο Οικονομικός Ταχυδρόμος, μόλις ένα χρόνο πριν είχαν γίνει δύο φορές συστάσεις στη συγκεκριμένη εταιρεία από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για διορθωτικές ενέργειες στην προμήθεια γευμάτων και ενοπών λαχανικών. Αυτή τη σοκαριστική εικόνα κατέγραψε μητέρα μαθητή στη Λευκάδα πριν από λίγους μήνες. Είναι τραγικό. Πραγματικά είναι τραγικό. Είναι κάποιες φορές που δεν τους έχουν φαγητό, απλώς τους έχουν το σάντουιτς. Το οποίο το σάντουιτς αυτό είχε κατσαρίδα. Όπως ακριβώς το βλέπετε. Η μητέρα του μαθητή απευθύνθηκε στον διευθυντή του σχολείου. Ήταν ότι είναι ατυχές γεγονός. Ότι δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, να μην του δώσω μεγαλύτερη διάσταση. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι καταγγελίες γονέων για ακατάλληλα σχολικά γεύματα σε όλη την Ελλάδα. Ελλιπείς μερίδες φαγητού, ψωμί με μούχλα. Έχει τύχει περιστατικό. Να έχουμε φάει τα μακαρόνια και να έχουμε διάρρεια και τα δύο παιδιά. Και εκ των υστέρων, αφού τα μύρισα, ο κοιμάς είχε μία μυρωδιά. Το ριζότο θαλασσινών, αρχικά με τις γαρίδες που ήταν. Το οποίο ήταν βρώμαγε. Δεν μπορώ να περιγράψω τέτοια μυρωδιά. Με το που άνοιγε στο νάιλον, η μυρωδιά ήταν χειρότερο από χαλασμένο αυγό. Ο θεσμός των σχολικών γευμάτων εφαρμόστηκε φέτος σε 1.658 δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που το φαγητό που καταλήγει στους μικρούς μαθητές, είναι ακατάλληλο για κατανάλωση.